Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Πλησιάζει το Πάσχα. Έχουμε τις οδηγίες να τα αλλάξουμε όλα όσα ξέρουμε. Δεν θα είναι το Πάσχα όπως το ξέρουμε μέχρι τώρα. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει σε τίποτα να κρατήσουμε την καλή μας διάθεση για μας, για τον άνθρωπό μας, για τα παιδιά μας, για το σπίτι μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα όμορφο καλαθάκι, να μας ανοίξει λίγο η διάθεση, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν είναι αποκλειστικά πασχαλινό. Μπορούμε να το κρατήσουμε όλο το χρόνο τοποθετώντας και άλλα πράγματα μέσα. Θα κάνω το μαγικό μου κύκλο. Το νήμα που πλέκω εγώ είναι τσιλές και έτυχε να έχω σε κόκκινο χρώμα. Ό,τι χρώμα θέλετε μπορείτε να το κάνετε. Βελονάκι νούμερο 5 χρησιμοποιώ εγώ. Και θα ξεκινήσω μέσα στο μαγικό μου κύκλο να κάνω 1, 2, 3 ποδαράκια, 2 λυσίδες στον αέρα, ξανά 3 ποδαράκια. Δύο λυσίδες στον αέρα, 3 ποδαράκια. Έξι τέτοια σετάκια θέλουμε να δημιουργήσουμε, γιατί το κομμάτι που θα πλέξουμε είναι ένα εξάπλευρο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Δύο λυσίδες στον αέρα. Τραβάω το νήμα μου όσο μπορώ, γιατί είναι αρκετά αυτά που κάναμε μέσα τα σετ, δεν θα κλείσει πολύ. Και πάω και κλείνω στην πρώτη αλυσίδα που έκανα. Με ένα βουβό, μία αλυσίδα στον αέρα και στον ίδιο πόντο κάνω το ποδαράκι μου. Ένα ποδαράκι μου μετράει αυτό. Δεύτερο, στο διπλανό πόντο. Τρίτο. Τρία ποδαράκια είχα από κάτω, τρία έπλεξα. Ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. Δύο αλυσίδες στον αέρα. Άλλο ένα ποδαράκι. Πλέκω όσα ποδαράκια έχω στην από κάτω σειρά. Τρία. Έφτασα στο επόμενο κενό που πλέκω ένα ποδαράκι, δύο λυσίδες στον αέρα, ένα ποδαράκι. Όσα ποδαράκια βρίσκω μπροστά μου. Δύο αλυσίδες στον αέρα, μετά το ποδαράκι που κάνω στο κενό, άλλο ένα ποδαράκι στο ίδιο κενό, τα ποδαράκια που έχει από κάτω σειρά. Ποδαράκι στο κενό, δύο αλυσίδες στον αέρα, ποδαράκι στο ίδιο κενό. Τα ποδαράκια που έχει από κάτω σειρά. Ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. Δύο λυσίδες στον αέρα. Άλλο ένα ποδαράκι. Τρία ποδαράκια έχω από κάτω. Ένα. Δύο. Τρία. Το ποδαράκι μέσα στο κενό, δύο λυσίδες στον αέρα
Και χρωστάω άλλο ένα ποδαράκι σε αυτό το κενό, γιατί ξεκίνησα κανονικά από τον πόντο μου. Αφού κάνω και το ποδαράκι αυτό που χρωστάω μέσα στο κενό, πάω και κλείνω με βουβό σε αυτή την αλυσίδα που έκανα εγώ στον αέρα πριν κάνω το ποδαράκι μου. Με βουβό. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω από εδώ και πέρα. Έχω μονό αριθμό πόντων στα ποδαράκια, 3, 5, τώρα θα γίνουν 7, γιατί πλέκω τα 5 και ένα και ένα που είναι στο κάθε κενό δεξιά και αριστερά του. 3, 5, 7, 9, 11, 13, δεν ξεχνάμε ποτέ τις δύο αλυσίδες που δημιουργούν το κενό. Και με αυτόν τον τρόπο θα το μεγαλώσω και θα κάνω ένα κομμάτι εξάπλευρο. Το πόσο θα είναι αυτό θα καθορίσει το μέγεθος από το καλαθάκι μας. Όταν εγώ θα ολοκληρώσω το μέγεθος που θέλω, θα κάνουμε τις μετρήσεις μας και θα δείτε κι εσείς αν θέλετε να το κάνετε μεγαλύτερο ή μικρότερο. Έχω ολοκληρώσει το εξάπλευρό μου. Θα μπορούσα να το έχω κάνει και λίγο μικρότερο. Έχω κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 σειρές. Θα μπορούσα να είχα σταματήσει και στην 8η. Θέλω όμως να είναι ένα καλαθάκι που θα το χρησιμοποιώ και τον υπόλοιπο καιρό και για άλλα πράγματα, όχι μόνο για τα αυγά. Αυτή τη στιγμή εμένα είναι 35 εκατοστά. Αν είχα σταματήσει μία σειρά πριν θα ήταν 30 εκατοστά. 31. 31 εκατοστά. Έφτασα λοιπόν στο τέλος. Θα κόψω το νήμα μου. Έχω κλείσει με βουβό, βγάζω έξω το νήμα, μπαίνω στον τελευταίο πόντο, στον πρώτο πόντο της προηγούμενης σειράς, το φέρνω από εδώ, μπαίνω από κάτω προς τα πάνω στον τελευταίο πόντο που έκανα και παίρνω το νήμα μου κάτω. Έχω κάνει ένα αόρατο κλείσιμο. Αυτή είναι η καλή πλευρά του πάτου μου. Θα το γυρίσω ανάποδα και από την ανάποδη πλευρά θα κάνω το εξής. Θα πάρω, μπορείτε να το κάνετε και με το ίδιο χρωμανήμα. Να πω ότι αυτό όλο το κομμάτι μου πήρε σχεδόν ένα τσιλέ καγκαρού των 200 γραμμαρίων. Μου περίσσεψε αυτό. Επιλογή μου είναι να βάλω δεύτερο χρώμα. 1, 2, 3, 4. Και στην τέταρτη σειρά παίρνω από κάτω το νήμα μου από την καλή πλευρά του πάτου, τώρα είμαι στην ανάποδη, και το φέρνω επάνω. Πώς δουλεύουμε όταν θέλουμε να κάνουμε κέντημα σε ένα pullover ή όταν ετοιμάζουμε ένα πάτο? Αυτό θα κάνω. Κάθε ποδαράκι θα μπαίνω από κάτω και θα φέρνω το νήμα μου επάνω. Σε κάθε ποδαράκι. Μέσα στο κενό, στο επόμενο ποδαράκι. Προσέχουμε να μπούμε σε όλα γύρω γύρω στην τέταρτη σειρά
Και φυσικά αυτές οι φυλές που δημιουργούμε πρέπει να είναι ίδιες σε κάθε πλευρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 πρέπει να κάνω και από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Στον επόμενο τομέα. Έφτασα στο τέλος. Κόβω το νήμα μου. Με τον ίδιο τρόπο όπως κάνω το αόρατο κλείσιμο, κάνω και εδώ. Και εδώ θα το δέσω και θα το στερεώσω όπως κάνω στους πάτους. Αυτό που έχω κάνει και δεν γράφτηκε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να ξυλώνω, δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο, είναι στην αρχική μου αυτή αλυσίδα που έκανα, σαν βάση όπως κάνουμε στους πάτους μας, να μπω με νέο νήμα από την αρχή και να κάνω άριχτα γύρω γύρω κατά αυτόν τον τρόπο. Πιάνω όλοι μαζί αυτή τη φυλιά που έχω δημιουργήσει και κάνω άριχτα. Όλες μου οι πλευρές είναι ίσιες, γιατί 9 άριχτα έχει κάθε τομέας, άρα όλες οι πλευρές από αυτό που πλέκω έχουν 9 άριχτα. Πάμε να σας δείξω μία ένωση. Θα τραβήξω λίγο τη φυλιά μου έξω. Μπαίνω στην αλυσίδα στον αέρα που έκανα όταν ξεκίνησα. Αυτή τη φυλιά θα την πάω πίσω. Την τραβάω και τη βγάζω από πίσω. Την αφήνω σε αναμονή. Άριχτο, και από κάτω είναι το νι που σχηματίζει το άριχτο. Το επόμενο άριχτο είναι εδώ. Να το. Θα μπω μέσα σε αυτό το νι, στο νεύρο του άριχτου πόντου. Θα φέρω το νήμα μου μπροστά, κανονικά. Θα πιάσω τη φυλιά που έχω σε αναμονή και θα τη βγάλω από τη φυλιά που δημιούργησα. Με αυτό τον τρόπο έχω κάνει νέο ξεκίνημα χωρίς να φαίνεται η ένωση. Μια αλυσίδα στον αέρα και συνεχίζω και μπαίνω μέσα στο νι κάθε άριχτου και όχι μέσα και όχι κάτω από τις δύο αυτές θηλιές που μπαίνουμε συνήθως, μέσα στο νεύρο και πλέκω άριχτα. Αυτή η πλέξη που είναι σαν την πλέξη με τις βελόνες είναι ιδανική για τέτοιες περιπτώσεις που θέλουμε να μας στέκεται. Όλα τα καλαθάκια τα κάνουμε με τέτοια πλέξη συνήθως για να στέκεται, για να γίνει πιο σκληρό και πιο σταθερό. Προχωράω λοιπόν και πλέκω όλους μου τους πόντους μέσα σε αυτό το νεύρο μέχρι να φτάσω πάλι στην αρχή να σας δείξω άλλη μια φορά την ένωση. Έφτασα πάλι στο τέλος της σειράς, κάνω το τελευταίο μου άριχτο, τραβάω λίγο το νήμα μου, μπαίνω στην αλυσίδα στον αέρα που έκανα όταν ξεκίνησα τη σειρά μου. Παίρνω αυτή τη φυλιά και τη φέρνω πίσω. Την αφήνω σε αναμονή. Μπαίνω μέσα στο νεύρο του πόντου μου, μέσα στο V.
μπαίνω μέσα στο νεύρο του πόντου μου, σε αυτό το βε. Φέρνω το νήμα που χρησιμοποιώ για να πλέξω μπροστά. Πιάνω αυτή τη θηλιά που την είχα σε αναμονή και κάνω άρρηκτο. Μία λυσίδα στον αέρα και συνεχίζω μπαίνοντας πάντα μέσα στο βε που σχηματίζει το άρρηκτο. Αόρατη ένωση. Και με αυτόν τον τρόπο θα σηκωθούν όλες αυτές οι πλευρές και θα δημιουργήσουν το καλαθάκι το κεντρικό. Η πλευρά αυτή είναι περίπου 9 εκατοστά. Αυτό πρέπει να σηκωθεί τότε τουλάχιστον 10 εκατοστά. Πρέπει να είναι λίγο πιο ψηλό από την πλευρά που έχουμε ελεύθερη. Θα πλέξω λοιπόν για 10 εκατοστά και θα γυρίσω να το συναμολογήσουμε μαζί. Πριν κλείσω σε αυτό το σημείο, να σας πω ότι το μέγεθος προσαρμόστε το σε ό,τι θέλετε εσείς. Εάν λοιπόν γίνει μεγαλύτερο το βασικό μας αυτό το εξάγωνο, το εξάπλευρο, μπορούμε και να μεταφέρουμε όλο αυτό πιο επάνω, σε πιο πάνω σειρά, οπότε θα είναι μεγαλύτερο το κεντρικό καλάθι, και ακόμα μεγαλύτερο για να έχει μεγαλύτερες θήκες στα πλάγια. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το βλέπω τώρα, το φαντάζομαι πολύ ωραίο καλαθάκι για τα σύνεργά μου, τα πλεκτικά. Στη μέση το νήμα μου, τα βελονάκια μου, το ψαλίδι μου, και να το έχω δίπλα μου όπου πηγαίνω για να είναι μαζεμένα ανάλογα λοιπόν στο project που πλέκω. Εσείς φίλες μου θα κάνετε ό,τι σας αρέσει και σας ευχαριστεί. Ολοκληρώνω αυτό και επιστρέφω. Το νήμα μου τελείωσε και γι' αυτό σταμάτησα. Το φέρα στα όρια του, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ακριβώς όσο είναι τα πλαϊνά. Αν είχα κι άλλο νήμα θα έκανα ακόμα τουλάχιστον 2 σιρούλες, 3. Και αφού τελειώσαμε το καλαθάκι μας, αυτό που κάνουμε είναι να φέρουμε ευθεία επάνω τις μύτες. Ευθεία, όμορφα, κοιτάμε να μην είναι ούτε έτσι ούτε έτσι, να είναι ευθεία. Και είναι έτοιμο, βασικά είναι έτοιμο. Εάν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε ένα πλεκτό χερούλι. Μπορεί και να το κάνω γιατί μου έχει μείνει λίγο κόκκινο νήμα, άσπρο δεν έχω άλλο. Σαφέστατα, εδώ, αυτό το σημείο, είτε αυτό είτε όλο, ό,τι θέλετε, πρέπει να το ράψετε με βελόνα και κλωστή. Όμως, και για τις φίλες που δεν το έχουν με το ράψιμο ή το βαριούνται πάρα πολύ, δεν πειράζει, σας έχω και άλλη λύση. Θα μπω από πίσω κορδελίτσα, ωραία ωραία, και φιωγκάκι. Αυτή είναι η πρότασή μου, φίλες μου. Μην μου πείτε ότι δεν κάνει και για άλλα πράγματα που είπα ή για τα ραφτικά μας. Για σκεφτείτε, τα βελονάκια τα χωράει, ψαλίδι χωράει, τη μεζούρα μου τη χωράει, το νήμα που πλέκουμε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία λύση.
ένα γλυκό φιλί από μένα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.